Χειρόφρενο σηκώνουν τα μίνι μπα στο Ηράκλειο από τις 14 Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου, στην περίπτωση που δεν εγκριθεί σχετικό κονδύλι από τον Δήμο Ηρακλείου. Αυτό ξεκαθαρίζει ο Καλέργος Βουλγαράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη λήξη της σχετικής σύμβασης και στη μη πρόβλεψη χρηματοδότησης μέχρι το τέλος του χρόνου. 30 Νοεμβρίου η υπάρχουσα σύμβαση τελειώνει. Αλλά τίθεται θέμα μη ύπαρξης συγκεκριμένου κονδυλίου για την πληρωμή του ΚΤΕΛ κατά το μήνα Δεκέμβριο. Ένα ποσό λείπει περίπου 30.000. Υπάρχει ένα κενό από 13 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Πιστεύω. Εσύ δεν είναι ότι θέση να βάλετε όμως τα λεωφορεία μέχρι να βρεθεί αυτή η λύση. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Σας είπα ότι δεν μπορούμε λόγω κόστου λειτουργίας δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Εάν και εφόσον δεν υπάρξει καινούριο κονδύλι για να πληρωθεί το ΚΤΕΛ. Κρίμα να σταματήσει η γραμμή αυτή, εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Τώρα και με το πρόβλημα του πάρκινγκ στο κέντρο του Ηρακλείου είναι πολύ εξυπηρετικό. Θα είναι άδικο να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Ήταν και πέρυσι πάλι να σταματήσουν, δεν σταματήσανε, ξανάρχισε. Γι' αυτό τους ψηφίζομαι, να βρίσκουν λύσεις. Ίσως να χρειαστεί παραπάνω αυτοκίνητα, όχι να σταματήσει η γραμμή. Αυτό ζητάει ο κόσμος, ότι κάποιες ώρες αιχμής χρειάζεται παραπάνω να δραστηριοποιηθούμε. Στα υψηλά λειτουργικά κόστη αλλά και στην αδυναμία κάλυψης του σχετικού κόστους για τη λειτουργία των μίνι μπας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, τονίζοντας την ανάγκη ο Δήμος να επισπεύσει τις σχετικές διαδικασίες προτού την αχθεί στον αέρα η δωρεάν μετακίνηση των πολιτών με τα μίνι μπας την περίοδο των γιορτών. Το ξεκίνημα της διαδικασίας της λειτουργίας των μίνι μπας, το ΚΤΕΛ βοήθησε πάνω από 2 μήνες με δωρεάν μετακίνηση των πολιτών. Αυτή τη στιγμή κατέτος διακινούμε περίπου 750.000 επιβάτες με τις 3 γραμμές. Δεν μπορούμε όμως να ανεχθούμε την δωρεάν μετακίνηση από εδώ και πέρα λόγω του μεγάλου κόστους το οποίο υπάρχει για τη λειτουργία των γραμμών αυτών. Εντάξει, υπάρχουν και κανονικές γραμμές. Μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δεν υπάρχει θέμα, νομίζω. Το τζάμπα βέβαια είναι καλύτερα. Αναφορικά με τις εικόνες ασφυξίας εντός των μίνι μπας, όπως αρκετές περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί πολύ μεγάλος αριθμός επιβατών εντός των μικρών λεωφορείων, ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιπλέον δρομολογίων, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τα 2 ηλεκτρικά λεωφορεία του Δήμου που είναι ακινητοποιημένα λόγω βλαβών εδώ και αρκετούς μήνες. Ή έχουν αράξει τα 2. Λόγω βλάβης. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι δικό μας θέμα. Τα μίνι μπας είναι αυτά που είναι και έχουμε κάθε 15 λεπτά. Για πόσα άτομα? Για 30-35 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Τόσα πολλά. Ναι, ναι. Ενώ πόσες είναι θέσεις? 25 θέσεις. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον κόσμο. Τους λέμε ότι τι γίνεται, αντιδρούνε, δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο μην μπαίνετε.